για μεσοβέζικες λύσεις και μπαλώματα με τα οποία δεν δίνονται λύσεις σε χρόνια και σημαντικά προβλήματα που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη ως και επικίνδυνη τη δουλειά των αστυνομικών, κάνει λόγο ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου. Την έκρηξη των συνδικαλιστών της Ελλάς προκαλεί το γεγονός ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Έκτακτων Μεταθέσεων αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό τόσο το αστυνομικό τμήμα Αρκαλοχωρίου όσο και εκείνο του Μαλεβιζίου. Υπάρχει έλλειψη τόσο την τουριστική αλλά και στη χειμερινή περίοδο που διανύουμε. Γι' αυτό ζητούσαμε συγκεκριμένα από το αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου και από το αστυνομικό τμήμα του Αρκαλοχωρίου να ενισχυθούν αυτά τα δύο τμήματα. Πέρα από τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στις πληγήσες περιοχές, το τμήμα Αρκαλοχωρίου που λειτουργεί πλέον σε κοντέινερ αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα με πλέον σοβαρό εκείνο της σωστής φρούρησης των κρατουμένων. Δεν μπορεί λειτουργικά να δουλέψουν οι αστυνομικοί, οι συνάδελφοί μας εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν στο 100% που μπορούν. Επίσης για τους κρατουμένους. Οι κρατούμενοι τώρα δεν έχουν χώρο και φυλάσσονται σε εξωτερικό χώρο εκεί. Άρα υπάρχει κίνδυνος και να φύγουν, υπάρχει κίνδυνος, θέλει και 24-ωρη φύλαξη, ούτως άλλως ήθελε βέβαια, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα οι κρατούμενοι στο Αρκαλοχώριο. Οι τεράστιες ανάγκες αστυνόμευσης στην περιοχή ευθύνης του τμήματος Μαλεβιζίου αναγκάζουν συχνά τον αξιωματικό υπηρεσίας να εγκαταλείπει τη θέση του για να συνδράμει όποιον αστυνομικό αναγκάζεται να περιπολεί μόνος του τις νυχτερινές ώρες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Καμιά φορά ο αξιωματικός υπηρεσίας είναι μόνος του και έχει έναν συνάδελφο περιπολικό, όπου και εκείνος, άμα χρειαστεί να γίνει κάτι, θα φύγει ο αξιωματικός υπηρεσίας από τη θέση του, να πάει με τον συνάδελφο που είναι μόνος του. Να βγουν εκτός να κάνουν οτιδήποτε τους συζητήσουν ή οτιδήποτε επικαλεστούν να κάνουν. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν συνέπεια της τεράστιας έλλειψης προσωπικού στις αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης, πρόβλημα που ουδέποτε αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελλάς, στην οποία θα προσφύγει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου.